Κύριε Υπουργέ, και η ερώτηση αυτή για το ΚΙΦΕΑΠ της αμφιλοχίας έρχεται από πολύ μακριά. Έχουμε ξεχάσει από πότε και νομίζαμε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ίσως περιμένει να κάνει κάποιες ενέργειες, να στελεχώσει το κέντρο και μετά να απαντήσει. Έλα όμως που συνεχίζεται στα χνάρια των προηγούμενων και πάμε από το κακό στο χειρότερο. Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας φέρνει ερώτηση για το συγκεκριμένο κέντρο, για τη λειτουργία του, που οδηγείται από την πολιτική υποχρηματοδότησης και εμπορευματοποίησης της υγείας στην πλήρη απαξίωση, ανοίγοντας έτσι παραπέρα τον δρόμο στην επιχειρηματική δράση και στον χώρο της φυσικής αποκατάστασης και θεραπείας. Είναι τεράστιες και διαχρονικές οι ευθύνες όλων των κυβερνήσεων και της σημερινής, γιατί χρόνια τώρα οι ελλείψεις, όπως αναφέραμε, σε μόνιμο και ειδικευμένο προσωπικό, είναι τεράστιες. Σας φέρουμε χαρακτηριστικά παραδείγματα. Δεν λειτουργεί ασθενοφόρο και μιλάμε για ένα κέντρο που έχουν ανάγκη μεταφοράς ασθενείς, οι οποίοι δεν μπορούν να μεταφερθούν με άλλο μεταφορικό μέσο. Για παράδειγμα, και δείγμα της πλήρους εγκατάλειψης είναι ότι εδώ και αρκετό καιρό δεν λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο έχει καταστραφεί από κεραυνό. Όλο το κέντρο το τηλεφωνικό δεν λειτουργεί και είναι ασθενείς που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. Και σας λέμε, κύριε Υπουργέ, να πατήσετε και στην πρωτολογία και στη δευτερολογία, να πείτε στις συνεργάτες σας να πάρουν ένα τηλέφωνο στο 2642-36-0115 και αν απαντήσουν, πέστε μας και σε εμάς να το ξέρουμε. Απ' την άλλη μεριά, υπάρχει εξοπλισμός, ο οποίος εδώ και χρόνια, διαχρονικά, όπως είπα, εδώ και δεκαετίες, έχει αχρηστηθεί στην κυριολεξία. Και είναι μηχανήματα τα οποία έχουν αγοραστεί από τον ιδρώτα του λαού και τα οποία αυτή τη στιγμή σκουριάζουν στις αποθήκες. Δεν ξέρω αν είστε ενήμερος, που προφανώς είστε. Και παρότι με αυτά τα μηχανήματα υπήρχε η δυνατότητα να λειτουργήσουν τρεις πτέρυγες στο συγκεκριμένο κέντρο. Και έχει λειτουργήσει όταν πρωτοξεκίνησε και όπου πραγματικά σε αυτές τις τρεις πτέρυγες υπήρχαν 60 κρεβάτια. Ενώ σήμερα το κέντρο δεν λειτουργεί καθόλου με κλειστή νοσηλεία, είναι ένα κέντρο που λειτουργεί σαν εξωτερικά ιατρία. Και στο συγκεκριμένο κέντρο υπήρχαν ασθενείς από ολόκληρη την περιοχή της Βορειοδυτικής Ελλάδας, από τα Επτάνησα νησιά και όχι μόνο. Βέβαια, το ότι σήμερα υπάρχει μια στοιχειώδη λειτουργία, όπως είπαμε, σαν εξωτερικά ιατρία, αυτό οφείλεται στην αυταπάρνηση πραγματικά, στη φιλότιμη προσπάθεια του λιγοστού προσωπικού. Και αποδεικνύεται ότι ένας γιατρός που υπάρχει στο κέντρο, και θα πω στη δευτερολογία μου, το έχετε διαλύσει στην κυριολεξία, το έχετε κάνει κόσκινο, έχετε μεταφέρει και αυτό το λιγοστό προσωπικό στο νοσοκομείο του Αγρινίου σε άλλα κέντρα. Έστω και με αυτό το λίγο προσωπικό λειτουργεί, και αυτό πραγματικά αποδεικνύει τις τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν στην περιοχή. Και αυτό αποδεικνύεται όχι μόνο από τις συνεδρίες και από τις επισκέψεις που είναι στο συγκεκριμένο κέντρο, αλλά και από τις επισκέψεις που υπάρχουν στην περιοχή, όπως είναι στο ΚΙΦΕΑΠ του Αγρινίου, αλλά και στα ιδιωτικά κέντρα. Αυτό δείχνει πραγματικά τις τεράστιες ευθύνες. Τα υπόλοιπα στη θεσμολογία σας, κύριε Μαρίτη. Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, για μισό λεπτό. Βεβαίως. Σαν κόμμα, είχαμε επισημάνει τότε, όταν μεταφέρθηκαν τα ΚΙΦΕΑΠ στα νοσοκομεία, και είχαμε πει πράγματι ότι θα οδηγηθούν στο κλείσιμο. Και δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε. Και αυτό φαίνεται, και θα το πω στη δευτερολογία, πώς ακριβώς μετακινήθηκε το λιγοστό προσωπικό. Κύριε Υπουργέ, πέρα ότι υπάρχουν και τεράστια προβλήματα σε ό,τι αφορά τις κτηριακές εγκαταστάσεις, είναι ένα κτίριο από την εγκατάλειψη που πραγματικά πέφτουν σοφάδες στην κυριολεξία, οδηγείται σε πλήρη εγκατάλειψη. Σας ρωτάμε, θα υπάρχει άμεση στελέχωση του συγκεκριμένου κέντρου και σύμφωνα με τις ανάγκες να μπορέσει να λειτουργήσει και πραγματικά να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες που χρειάζονται οι ασθενείς και οι κάτοικοι της περιοχής. Και δεύτερο, θα υπάρξει επαρκής χρηματοδότηση σε ό,τι αφορά την επισκευή του κέντρου. Γιατί, αν δεν επισκευαστεί, κύριε Υπουργέ, πολύ σύντομα, δυστυχώς η κατάσταση θα είναι μη αναστρέψιμη σε ό,τι αφορά και τις κτηριακές υποδομές. Ευχαριστούμε, κύριε Μωραήτη. Στον κύριο Μωραήτη θα απαντήσει ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, κύριος Παύλος Πολάκης, για 3 λεπτά, κύριε Υπουργέ. Κύριε Μωραήτη, παρά τους δραματικούς τόνους που χρησιμοποιήσατε, θέλω να σας απαντήσω ότι όταν φτιάχνεις ένα σπίτι, ξεκινάς από τα θεμέλια. Φτιάχνεις το ισόγειο, τον πρώτο όροφο και εν τέλει φτάνεις στον τρίτο και στον τέταρτο όροφο. Και θέλω να είμαι πολύ συγκεκριμένος, διότι τα πρώτα είναι πρώτα και τα δεύτερα είναι δεύτερα. Όταν πριν από 3 χρόνια κάτσαμε σε αυτές τις καρέκλες, δεν είχαμε ούτε υπόγεια ούτε ισόγεια. Και έπρεπε να φτιάξουμε τα θεμέλια.
και τα φτιάξαμε. Και τώρα ήρθε και η ώρα της αποκατάστασης, για την οποία αποκατάσταση, με συνειδητή πολιτική επιλογή των προηγούμενων κυβερνήσεων, εδώ και πολλά χρόνια, όχι μόνο τα πρόσφατα μνημονιακά, είχε πρακτικά εκχωρηθεί στον ιδιωτικό τομέα. Μέσω των συμβάσεων από τον ΕΟΠΗ που χρηματοδοτούσαν τα κέντρα αποκατάστασης, που τα οποία ξεφύτρωσαν σαν τα μανιτάρια και σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, καλύπτοντας μία ανάγκη, ας πούμε, που δεν καλυπτόταν και που πρακτικά είχε αποσυρθεί το δημόσιο σύστημα υγείας. Επίσης, να σας θυμίσω, έτσι, ότι στην Ελλάδα χτίστηκαν με ευρωπαϊκά προγράμματα 25 κηφιάπ, έτσι, 25. Ανάμεσα σε αυτά και του Αγρινίου και της Αφιλοχίας, έτσι. Πόσα λειτουργήσαν από αυτά τα κεφιά πανελλαδικός, κύριε Μωραΐτη, το ξέρετε? Πόσα λειτουργήσαν? 5. 5. Ένα από αυτά ήταν και της Αφιλοχίας, τα υπόλοιπα μείναν τα ντουβάρια, μόνο. Χτίσαμε τα ντουβάρια, πήραμε τις μίζες, τελειώσαμε. Σε ορισμένες περιοχές, λειτουργήσαν για κάποιο χρονικό διάστημα μέσω προγραμμάτων ΣΤΕΙΚ. Και είχαν κλείσει, για την κλειστή νοσηλεία εννοώ, έτσι. Και είχαν κλείσει πριν ακόμα αναλάβουμε. Λοιπόν, ήρθε και η σειρά τους, κύριε Μωραΐτη, μην αγχώνεστε. Ήρθε και η σειρά τους να ασχοληθούμε, βεβαίως. Ναι, έτσι. Τώρα ήρθε. Τώρα ήρθε. Το γιατί έπρεπε να φτιάξουμε τα θεμέλια που ήταν τα νοσοκομεία. Γιατί έπρεπε να φτιάξουμε τον πρώτο όροφο που είναι η πρωτοβάθμια και όλο το νέο σχέδιο. Και τώρα πάμε στο δεύτερο, που είναι η αποκατάσταση και μια σειρά από άλλες δομές. Και ξέρετε, και έχουμε ανακοινώσει, ότι υπήρξε μια επιτροπή με επικεφαλής τον κύριο Κύρκο, τον διοικητή της Τρίτης Υγειονομικής Περιφέρειας, η οποία μας παρουσίασε ένα πλήρες πρόγραμμα. Αλλάξαμε το σχέδιο οργανισμό των ΚΕΦΙΑΠ, ακριβώς για να διαχωριστούν και από τα νοσοκομεία. Θα απαντήσω όμως αυτό που λέτε για τη χρηματοδότηση. Για να διαχωριστούν από τα νοσοκομεία με δικό τους αυτοτελή οργανισμό, είτε είναι κέντρα ανοιχτής είτε κέντρα κλειστής νοσηλείας. Υπήρξε μια προσπάθεια να ενισχυθούν μέσα από μόνιμες προσλήψεις, λίγες όμως, γιατί οι πολλές κατευθύνθηκαν μέχρι τώρα στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας. Τώρα υπήρξε ένα πρόγραμμα αντίστοιχο με του ΟΑΕΔ που αφορούσε νέους επιστήμονες, στο οποίο προκηρύξαμε για τα ΚΕΦΙΑΠ 217 θέσεις σε όλη την Ελλάδα και είχαμε ανταπόκριση στις 147. Επίσης, έχουμε βάλει σε διαδικασία περίπου 70 άτομα από τις λίστες του επικουρικού προσωπικού, για τα οποία εξασφαλίστηκαν οι πιστώσεις, και βγαίνει μία πις με 110 γιατρούς, που οι 20 είναι φυσίατροι για τα ΚΕΦΙΑΠ. Από αυτή την δεξαμενή παίρνουν και το κέντρο στο Αγρίνιο και το ΚΕΦΙΑΠ στο Αγρίνιο και στην Αμφιλοχία, ακριβώς για να λειτουργήσουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ως κέντρα κλειστής νοσηλείας. Να ενεργοποιήσουμε κρεβάτια δηλαδή. Υπηρετούν σήμερα κάποιοι άνθρωποι, θα προσθεθούν αυτοί που λέω, οι οποίοι είναι κάμποση. Είναι 20 άτομα από το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, 7 άτομα από το επικουρικό προσωπικό και ένα ισίατρος, υπάρχουν άλλοι δύο γιατροί, προκειμένου να μπορέσει να υλοποιήσει και πρόγραμμα κλειστής νοσηλείας και να αναπτύξει βέβαια και την ανοιχτή νοσηλεία. Και το ίδιο συμβαίνει και στα υπόλοιπα ΚΕΦΙΑΠ, έτσι. Με προτεραιότητα κυρίως σε 11 που θέλουμε να γίνουν, να παρέχουν και υπηρεσίες κλειστής νοσηλείας. Τώρα βρήκαμε τα χρήματα, τώρα μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Δεύτερο, μην μιλάτε για υποχρηματοδότηση νοσοκομείου Αγρινίου, έτσι. Γιατί σας βλέπω να ετοιμάζεστε, αλλά θα σας το απαντήσω προκαταβολικά. Το νοσοκομείο Αγρινίου, το Λοκαρνανίας, είχε πάρει το 2014 6.600 από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το 2015 πήρε κρατικό προϋπολογισμό και ΕΟΠΗ 7 εκατομμύρια. Το 2016 πήρε 11 εκατομμύρια. Το 2017 12 εκατομμύρια. Και το 2018, επειδή είχε τεράστιο ταμιακό διαθέσιμο, πήρε 9 εκατομμύρια. Και θα σας πω ένα άλλο νούμερο. 31/12/2015, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του νοσοκομείου Αγρινίου ήταν 4,5 εκατομμύρια ευρώ. 31/12/2018 ήταν 660.000 ευρώ. Νομίζω ότι τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Κύριε Μωραΐτη, έχετε λόγο για δευτερολογία.
στην αστρολογία σας. Όσο αφορά το θέμα του τηλεφωνικού κέντρου, να σου πω κάτι. Είναι καλό για να κάνουμε συνδικαλισμό εδώ, έτσι. Αλλά δεν νομίζω τώρα ότι είναι δουλειά του Υπουργού να φτιάξω τηλεφωνικό κέντρο. Άμα είναι έτσι τώρα, να γυρίσω να κάνω τον έλεγχο και τον αποχετεύσω. Έτσι. Αυτό είναι δουλειά της διοίκησης και αν είναι έτσι όπως το λέτε, είναι ντροπή τους που είναι. Καλώς. Δεν έχω από τίποτα άλλο. Κύριε Μωραϊτή, έχει το λόγο. Κύριε Υπουργέ, έτσι ακριβώς είναι. Και έπρεπε να είστε γνώσεις του ζητήματος. Αλλά πέρα από εκεί, σας ξαναρωτάμε. Τι κάνατε, η ερώτηση για το συγκεκριμένο κέντρο, τι κάνατε εσείς 4 χρόνια και πλέον. Ξέρετε τι κάνατε. Βρήκατε ένα κτίριο και ένα κέντρο ετοιμόρροπο και μαζέψατε τα μπάζα. Αυτό ακριβώς κάνατε. Και όσο ό,τι αφορά το νοσοκομείο του Αγρινίου, εγώ δεν ρώτησα. Έχουμε πει σε άλλες ερωτήσεις. Την τραγική κατάσταση που επικρατεί εκεί. Ξέρετε τι κατάσταση επικρατεί εκεί. Κύριε Πολάκη, ξέρετε. Ξέρετε ότι ασθενείς από την καρδιολογική κλινική μεταφέρονται από ασθενοφόρα στην καρδιολογική νοσοκομεία του Μεσολογίου. Αυτή είναι η λειτουργία σας. Λειτουργείτε με το ίδιο προσωπικό του παλιού νοσοκομείου του Αγρινίου που είχε 160 κρεβάτια, ενώ σήμερα είναι 360. Αυτή είναι η πολιτική σας σχέση στο κέντρο αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς σας ρωτήσαμε συγκεκριμένα για το κέντρο. Ξέρετε τι κάνατε. Ακούστε. Είπατε για 20 άτομα προσωπικό. Πράγματι έτσι είναι. Ακούστε όμως ποιοι υπηρετούν. Ένας γιατρός, ο οποίος είναι 3 φορές την εβδομάδα. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και μετά τον πηγαίνετε Πέμπτη Παρασκευή, κάνετε πασαλήματα, μπαλώματα στο νοσοκομείο του Αγρινίου. Και δεν λειτουργεί το συγκεκριμένο κέντρο. Δεύτερο, διοικητικοί υπάλληλοι μόνο υπάρχουν 2 και είναι εκεί. Καθαριότητα. 3, η μία είναι με παρέτηση τον 6 του 18, μία μετακίνηση στο κέντρο υγείας του Αστακού. Ακούστε κύριε Υπουργέ, ένας νυχτοφύλακας αποσπασμένος στο νοσοκομείο του Αγρινίου. 2 τεχνίτες, ο ένας στο νοσοκομείο του Αγρινίου, ο ένας στο κέντρο υγείας Βόνισσας. Κανένας στο ΚΙΦΙΑΠ. Κλητήρας αποσπασμένος. Εργάτης, ένας αποσπασμένος στο κέντρο υγείας Βόνισσας. Οι μόνοι που υπάρχουν είναι 2 νοσηλευτές, 2 φυσικοθεραπευτές, μία εργοθεραπεύτρια, μία κοινωνική λειτουργός και πάει λέγοντας. Αυτό ακριβώς κάνατε κύριε Υπουργέ. Η κατάσταση είναι τραγική. Και είπα ότι πήρατε τη σκητάλη από τους προηγούμενους και ακολουθείτε την ίδια πολιτική ακριβώς. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ανάγκες, σας είπα ότι είναι τεράστιες ανάγκες. Και αυτό αποδεικνύεται μέσα από την επισκεψιμότητα και του συγκεκριμένου κέντρου, αλλά και από τα άλλα κέντρα. Και σας ρωτάμε, κύριε Υπουργέ, είναι δυνατόν σε ένα τέτοιο κέντρο να μην υπάρχει ασθενοφόρο? Πώς θα μεταφερθεί ένας ασθενής που πρέπει να είναι οπωσδήποτε σε φορείο? Ή με τρόπο που πρέπει να μεταφερθεί, που δεν γίνεται με άλλο μέσο. Επομένως, αυτή η κατάσταση συνεχίζεται και συνεχίζεται και η ταλαιπωρία των κατοίκων των ασθενών, αλλά και η αιμορραγία των λαϊκών στρωμάτων που επιβαρύνονται από αυτή την κατάσταση γιατί οδηγούνται στα δυτικά κέντρα. Και πέρα από εκεί, είναι αποτυπωμένη και η κατάσταση και οι ανάγκες που υπάρχουν σε ολόκληρη τη χώρα. Έχουμε σήμερα περίπου 200 κρεβάτια σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση, ενώ ανάγκες ξεπερνάνε τα 2.000. Πέστε μας, τι κάνατε τα τελευταία χρόνια και σε αυτόν τον τομέα? Δεν κάνατε απολύτως τίποτα για να καλυφθούν αυτές τις ανάγκες. Αλλά αυτό το οποίο είναι το πιο σημαντικό, δεν το λέμε εμείς. Δεν κάνει αντιπολίτευση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Πριν λίγο καιρό υπήρχε μαζική συμμετοχή των κατοίκων των φορέων της περιοχής, όπου πραγματικά διατράνωσαν την αντέτησή τους, αλλά και την προσπάθειά τους να λειτουργήσουν συγκεκριμένο κέντρο. Εμείς δεν είχαμε αυτά απάντηση ότι θα απαντήσετε. Και από την απάντησή σας και από αυτό που θα πείτε στη δευτερολογία σας, δεν πρόκειται να δώσετε λύση στα οξυμένα προβλήματα. Γι' αυτό εμείς το λέμε καθαρά ότι πρέπει να γίνει υπόθεση του λαϊκού κινήματος της περιοχής, να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, να παλέψουν ώστε το συγκεκριμένο κέντρο να λειτουργήσει έτσι που πραγματικά να προσφέρει ανάγκες στον κόσμο εκεί της περιοχής.